ειδικά των οικοδόμων, γεια σας. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τα δεκάδες αγροτικοί σύλλογοι των ομοσπονδίων που συσπηρώνονται σε αυτή, αλλά και χιλιάδες αγρότη μέλη τους, χαιρετίζουν την έναρξη του 25ου συνεδρίου σας. Επιτρέψτε μου και λίγο προσωπικό χαρακτήρα στα λεγόμενά μου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά που βρίσκομαι εδώ και χαιρετίζω, μιας και είμαι γέννημα οικογένειας οικοδόμων προσφύγων της Μικράς Ασίας. Εργάτες που δούλεψαν σκληρά κάτω από αντίξιες συνθήκες, και δεν εννοώ καιρικές, με πολλά ατυχήματα και τραυματισμούς, κυνηγώντας το μεροκάματο σε όλη την Ελλάδα για να καταφέρουν να ζήσουν την οικογένειά τους, προσπαθώντας να μην στερηθεί τίποτε. Θυμάμαι τον παππού μου να μου λέει χαρακτηριστικά και να μου δίνει τη συμβουλή: να δώσω σοβαρότητα στα γράμματα για να μην γίνω κι εγώ οικοδόμος. Γιατί στο μυαλό του οικοδόμος σημαίνει φτώχεια, ανεργία, κίνδυνος καθημερινός για τη σωματική του ακαιρεότητα. Για να κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι δικό μας, ώστε να μην έχουμε αφεντικό παρά στο κεφάλι μας. Έγινα αγρότης. Πιστεύω ότι θα ξεφύγω από την εκμετάλλευση του εργολάβου, της κατασκευαστικής εταιρείας, από τα λίγα και χαμηλά μεροκάματα. Πίστευα, όπως και χιλιάδες άλλοι μικρομεσαίοι αγρότες, ότι μια και είναι δικιά μου δουλειά, εγώ καθορίζω τους όρους εργασίας, της παραγωγής και πώλησης των προϊόντων μου. Εγώ είμαι κύριος της ζωής μου. Τελικά αποδείχθηκε ότι μας έχουν όλους διαδεμένους χειροπόδαρα. Οι προμηθευτές, οι έμποροι, οι μεγάλες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, αφού ελέγχουν μονοπωλιακά την αγορά. Λειτουργούν με βάση το κέρδος και την ανταγωνιστικότητά τους. Και από την άλλη, το κράτος με τις κυβερνήσεις του και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, που το σύνολο των κομμάτων που δέχονται το λεγόμενο ευρωμονόδρομο στηρίζουν, δεν έχουν σαν κοινό μέλημά τους να εφαρμόσουν πολιτικές ώστε η αγροτική παραγωγή να προσφέρει μια φτηνή και ποιοτική διατροφή στο λαό. Αλλά πώς θα συγκεντρωθεί η οικική παραγωγή σε λίγα χέρια μεγάλων αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τις διατροφικές ανάγκες του κόσμου, από τις φτηνές πρώτες ύλες που θα έχουν για τις βιομηχανίες τους και τις αληθείς ύλες εμπορίου. Οι επιδοτήσεις που τόσο διαλαλούν ότι πλειοψηφοφράγκο μας πειράζουν, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν μέσα από τη στιγμή φορολογία όλων των εργαζομένων και των λαϊκών υποκριτιών και δεν πάνε πουθενά αλλού παρά ουσιαστικά στις τσέπες των εμπόρων και βιομηχάνων, αφού με τη δικαιολογία των επιδοτήσεων κατακριμνίζονται οι τιμές που μας αρπάζουν τα προϊόντα. Τιμές που μας ανακοινώνουν 3 και 4 μήνες αφού τους παραδώσουμε τα προϊόντα μας. Ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα φάρμακα, τα λοιπάζοντα, την ώρα μάλιστα που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν απρολόγητο πετρέλαιο και οι ενεργοπόρες και οι μηχανίες ειδικά τιμολόγια ρεύματος, φορτώνουν ταυτόχρονα όμως στους εργάτες, στους αγρότες, στα λαϊκά νοικοκυριά με υπέροχα τιμολόγια και τιμές καυσίμων τέτοιες που σε χιλιάδες αγρότες και νοικοκυριά τους κόβει ιδέα το ρεύμα. Στα σπίτια, στις γεωτρήσεις και οι περισσότεροι αδυνατούμε να ζεσταθούμε το χειμώνα αφού το πετρέλαιο φτάσει στα ύψη. Και το έγκλημα συνεχίζεται αφού το κράτος από τη μια εισπράττει τις εισφορές μας για την ασφάλιση της παραγωγής μας, έχοντας πάψει όμως να αποδίδει το δικό της μερτικό, και από την άλλη ο ΕΛΓΑ δεν μας καλύπτει ούτε από όλους τους κινδύνους και τις ασθένειες από τις οποίες κινδυνεύει η παραγωγή μας, το φυτικό και ζωημοπικό μας κεφάλαιο. Φέτος χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν το φάσμα της καταστροφής. Γιατί παρόλο που τους παρακρατούν το 2% για την ακροκτονία, το κράτος με διάφορα προσχήματα και φέτος και με ευθύνη της κυβέρνησης και των περιφερειακών διοικήσεων δεν εκτέλεσαν έγκαιρα και έγκυρα την ακροκτονία με αποτέλεσμα να καταστραφεί το 80% της παραγωγής. Με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τουλάχιστον μέχρι χθες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εγκατέλειψαν όλες τις αγροτικές υποδομές, δρόμους, αντιπλημμυρικά, δευτικά έργα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζωές, να καταστρέφονται οι παραγωγές μας και εμείς μαζί τους. Έπαψαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν καινούργια, σύμφωνα με τις ανάγκες και με βάση τις ολοκληρωμένες επιστημονικές μελέτες που να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής, της αγροτικής παραγωγής. Αποτέλεσμα της πλημμύρας, αποτέλεσμα όλων αυτών, οι πλημμύρες κάθε χρόνο και η έλλειψη νερού το καλοκαίρι. Έργα που θα έκαναν δουλειά σε χιλιάδες οικοδόμους και θα προστάτευα τη ζωή των εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων σε πόλεις και χωριά. Και αυτό γιατί είναι έργα που δεν αποφέρουν κέρδος για το κεφάλαιο και έτσι δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος η φορολογία. Με βάση τα κλίνα που μας επιβάλλουν, οι ασφαλιστικές εισφορές που με τον νόμο Κατρού γίνονται δειλιά στο λαιμό μας με ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου ασφάλειας σύνταξής μας και την κατακρίνηση των συντάξεών μας. Το κλείσιμο των σχολείων και των ειδικών κέντρων στα χωριά. Οι τράπεζες που καλαδοκούν να αρπάξουν το βιός μας, μια και τα χρέη μας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, αποτέλεσμα των διαχρονικών πολιτικών αλλά και των μνημονίων που εφαρμόζονται για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Τελικά ο φτωχός και η μοίρα του? Όχι. Γι' αυτό και από τη Δευτέρα χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες δίνουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις μας, στείλοντας μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Όχι για να κάνουμε χειμερινό τουρισμό, αλλά για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα η δουλειά μας να είναι ικανή να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν μέσα στους αγροτικούς συλλόγους με συλλογικές διαδικασίες και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συστήθηκε μέσα από την ανάγκη πανελλαδικού συντονισμού, καλεί όλους τους μικρομεσαίους αγρότες να δώσουμε το παρόν για να διεκδικήσουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, μείωση του υπέρβου κόστους παραγωγής, κατάργηση των περικοπών στις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, έγκριση αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των αγροτικών συντάξεων, αφορολόγητο και ακατάργηση το όριο ύψους 12.000 ευρώ προς αξιωμένο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Καμιά κατάσταση σπιτιού ή κουραφιού για κόκκινα δάνεια. Είναι ένας αγώνας δύσκολος που έχουμε μάθει όπως να το δίνουμε και μάθαμε καλά ότι με τη συμμαχία αγροτών και εργατών και όλων των λαϊκών στρωμάτων μπορούμε να νικήσουμε. Τα προβλήματα είναι κοινά γιατί προκαλούνται από τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. Δεν θα ξεχάσουμε πριν από 3 χρόνια το πώς και πώς μας υποδεχτήκατε στο Σύνταγμα όταν μπαίναμε με τα τρακτέρ. Το πώς μας στηρίξατε και πώς μας βοηθήσατε να περιφρουρήσουμε την κινητοποίησή μας από τα φασιστό ειδή. Ήταν ένας αγώνας που φάνηκε η αξία της κοινωνικής συμμαχίας. Όχι στο επίπεδο πολιτικών συμφωνιών, αλλά στον δρόμο του αγώνα για την ικανοποίηση των κοινών μας αναγκών. Μια συμμαχία που έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίησή μας μια σειρά ετοιμάτων που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει λόγω της δύναμης και της αποφασιστικότητας που εκφράστηκε μέσα από αυτή τη συμμαχία, πετώντας ταυτόχρονα έξω όλους τους ψευτοσυνδικαλιστές της Ιράκης. Αυτός είναι ο δρόμος. Ένας δρόμος που οδηγεί με σιγουριά στην νίκη και την ανατροπή ενός συστήματος που στην καρδιά του έχει όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά την προάσπιση των κερδών των λίγων. Πρέπει να ανατραπεί γιατί ο δρόμος των κερδών δεν περνάει μόνο μέσα από την εξαθλίωση των λίγων, αλλά και μέσα από τους πολέμους. Και τα σύννεφα μαζεύονται γύρω μας. Η Ελλάδα μετατράπηκε σε μια τεράστια αμερικανατοϊκή βάση, προσπαθώντας η κυβέρνηση να δώσει διέξοδο στα ελληνικά κεφάλαια για να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη από τη νέα μοιρασιά των αγορών και του πλούτου παραγωγικών πηγών που είναι στην ιδιοκτησία των λαών που ζουν στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κλείνοντας, ευχόμαστε με το πέρας του συνεδρίου σας να βγείτε πιο δυνατοί, πιο έμπειροι, πιο σοφοί και ακόμα πιο αποφασιστικοί. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια αγροτιά.